Χαίρετε, Ντάνιελ, και σήμερα λοιπόν σας έχω Davidoff Cool Water. Έχω λοιπόν μαζέψει κάποια Cool Water από αυτή λοιπόν τη σειρά που έχει Davidoff, κάποια ανδρικά αρώματα προφανώς, τα οποία πιστεύω ότι μπορείτε να βρείτε σε κυκλοφορία για να μπορέσετε να τα δοκιμάσετε και να τα αγοράσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά αρώματα που έχουν κυκλοφορήσει μέσα στα χρόνια από την Davidoff με αυτή την επωνυμία Cool Water. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις, Night Dive και πάρα πολλά άλλα, τα οποία όμως έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα. Εγώ λοιπόν έχω διαλέξει σήμερα για εσάς και νομίζω ότι έχω πετύχει, δηλαδή νομίζω ότι αυτά κυκλοφορούν που θα σας δείξω σήμερα, που συνεπάγεται ότι μπορείτε κι εσείς, αφού ακούσετε τις περιγραφές και βρείτε κάποιον να σας ταιριάζει, να μπορέσετε να τα δοκιμάσετε και να βρείτε ένα άρωμα για το καλοκαίρι. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα αρώματα είναι ιδανικά για καλοκαίρι. Οι περισσότερες προτάσεις Cool Water δεν είναι τόσο ριζοσπαστικές, δηλαδή θα μυρίσεις ένα άρωμα και θα συγκλονιστείς και θα πεις δεν έχω ξαναμυρίσει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα είναι πολύ τιμής προτάσεις και είναι παραπάνω από value for money, δηλαδή παίρνεις κάτι που αξίζει περισσότερο από τα χρήματά σου, αυτό είναι βέβαιο. Δεν παίρνεις ένα άρωμα το οποίο είναι της κλάσης των 100-200 ευρώ, παίρνεις ένα άρωμα όμως 20-30 ευρώ που σίγουρα μυρίζει και ανταγωνίζει τα αρώματα των 40 και 50 ευρώ άνετα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το πρώτο άρωμα που έχω να σας δείξω σήμερα και είναι Cool Water Summer Edition. Εδώ πέρα θα σας δείξω και το κουτί, γιατί το μπουκαλάκι έχει αυτό το κλασικό σχήμα και αν θυμάμαι καλά δεν αναγράφηκε κάτι. Με συνέπεια, ίσως κάποιοι να δυσκολευτείτε να το ξεχωρίσετε. Έχει λίγο στο χρωματισμό μια ιδιαιτερότητα να εστιάσει. Έχει λοιπόν λίγο πράσινο στη βάση που το ξεχωρίζει, αλλά κατά τα άλλα, αν δείτε, απλά να γράφει Davidoff Cool Water και έχει αυτό το κλασικό σχέδιο στο μπουκάλι που έχουν όλα τα Davidoff Cool Water που θα δούμε συνέχεια. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, για να ξεκινήσω, είναι ένα άρωμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό άρωμα. Ξεκινάει λοιπόν με κίτρα, μετά στη συνέχεια έχει μια βάση, μάλλον μια μέση, στην οποία μέση του αρχίζει και εμφανίζεται αυτό το βοτανικό στοιχείο που έχει του φασκόμηλου. Μέχρι εκείνο το σημείο της μέσης μπορεί κάποιος να νιώσει ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με το αρχικό, τον original gangster που λέμε, του 1988. Παρόλα αυτά, από τη μέση και έπειτα αρχίζει και διαφοροποιείται. Είναι μια απλούστερη σύνθεση σε σχέση με το αρχικό, του υπολείπονται πάρα πολλές νότες. Παρόλα αυτά κερδίζει γιατί είναι πιο ανάλαφρο άρωμα, αλλά αυτό που γίνεται και νομίζω ότι κάτι κερδίζει και κάτι χάνει είναι στη βάση του που έχει απλά σανταλόξυλο. Δεν έχει μια ξυλώδη βάση, δεν έχει καμία πλούσια βάση, έχει απλά μια νότα η οποία του δίνει αυτές τις αρετές που έχει το σανταλόξυλο, αυτό το κάτι γλυκό, αυτό το του σανταλόξυλου λοιπόν, αυτή την υφή, την αρωματική, αλλά υστερεί λοιπόν σε επιδόσεις. Σε μένα το συγκεκριμένο άρωμα γύρω στις 4 ώρες πάνω κάτω. Αλλά σίγουρα είναι ένα άρωμα που είναι οικονομικό και αν σας αρέσει ως φρυτικά, δηλαδή η μυρωδιά του, μπορείτε να επανεφαρμόζετε. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, πραγματικά μια ωραία πρόταση για το καλοκαίρι. Να δείξω πάλι το κουτί, για όποιον ενδιαφέρεται. Έχει τα κύματα λοιπόν επάνω ζωγραφισμένα και το μπουκαλάκι είναι αυτό, το οποίο έχει λίγο αυτό το τυρκουάζ, όχι πράσινο, το οποίο καταλήγει, είναι αυτό το ντεγκραντέ που καταλήγει λοιπόν σε αυτό το σκούρο βαθύ μπλε που έχουν τα περισσότερα λοιπόν Davidoff Cool Water. Περνάω λοιπόν στο επόμενο, Cool Water Intense. Είναι αυτό εδώ, είναι πιο σκούρο, αυτό, είναι αυτό το navy blue, το βαθύ το μπλε λοιπόν. Τώρα η κάμερα βέβαια αντανακλά το φως και φαίνεται σαν μαύρο νομίζω, τουλάχιστον έτσι νομίζω ότι φαίνεται. Είναι ένα βαθύ μπλε λοιπόν. Είναι και αυτό μια κυκλοφορία του 2019. Εδώ η σύνθεση είναι ακόμα πλούστερη. Δηλώνει λοιπόν ότι έχει τρεις νότες. Στην κορυφή μανταρίνι, στη μέση λοιπόν καρύδα και στη βάση και χρυμπάρι. Είναι ένα άρωμα το οποίο είναι αυτό που ακούς. Δηλαδή η αρωματική πυραμίδα νομίζω ότι δεν θέλει μεγάλη επεξήγηση. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται μεταξύ του μανταρινιού με την καρύδα. Ίσως κάποιος σου τρομάζει γιατί παραδοσιακά ορθώς θα σκεφτείτε ότι η καρύδα είναι ένα συστατικό το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο σε γυναικεία αρώματα καλοκαιρινά. Η αλήθεια είναι ότι διστάζουν πολύ να το χρησιμοποιήσουν σε ανδρικά αρώματα, αν και υπάρχουν όπως το Virgin Island Water ή το Le Beau Jean Paul Gaultier, υπάρχουν αρκετά αρώματα ανδρικά, δεν είναι τόσο πολλά όσο τα γυναικεία. Εδώ πέρα, για όσους δεν γνωρίζουν αρώματα με καρύδα, θα πω ότι το έχουν προσεγγίσει με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν βγάζει αυτά τα θηλυπρεπή στοιχεία που περιμένει κανείς από την καρύδα, γιατί έχει συνδυαστεί με το μανταρίνι που φέρνει κάτι γλυκό και όξινο μαζί, γιατί το μανταρίνι έχει αυτή την υφή των ασπιριδοειδών αρωματικά, έχει αυτή την αίσθηση, αλλά έχει και το γλυκό και το ξινό μαζί. Και παίζει λοιπόν μαζί με την καρύδα και κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
Στο δικό μου δέρμα είναι και οι δύο αυτές οι νότες ευδιάκριτες. Όσο περνάει η ώρα, αρχίζει και εμφανίζεται το κεχριμπάρι, αλλά εμφανέστατα νομίζω ότι το παιχνίδι γίνεται μεταξύ της καρύδας και του μανταρινιού. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Πραγματικά είναι intense από την άποψη των επιδόσεων, δηλαδή έχει μια διάρκεια σε μένα πραγματικά 8 ώρες γεμάτες. Δεν γνωρίζω γιατί το είχα πάρει όταν είχε πρωτοεμφανιστεί, εάν έχει συμβεί κάποιο reformulation και αν έχει φθήνουν αυτές οι επιδόσεις που σας αναφέρω. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε ένα άρωμα αυτής της κλάσης. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν κάποιοι που, για να δώσω έτσι ένα στίγμα, θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες αρωματικές ομοιότητες με το Versace, το Eros και μάλλον το De Toilette Enon. Και ίσως είναι αυτό το παιχνίδι που κάνει καρύδα με το μανταρίνι και καταλήγει να βγάζει κάτι σαν μέντα, αν το θέλετε. Είναι έτσι ένας παράξενος συνδυασμός. Είναι λίγο βαρύ άρωμα, αλλά νομίζω ότι η καρύδα το κάνει ιδανικό για το ζεστό κλίμα που έχουμε στη χώρα μας. Πολύ ωραίο άρωμα και αυτό, μια πάρα πολύ ωραία πρόταση με πραγματικά δυνατές επιδόσεις, τουλάχιστον σε μένα. Οπότε, πάλι 2019, Cool Water, αλλά intense εδώ πέρα. Και περνάω λοιπόν σε Cool Water Parfum. Αυτή είναι μια κυκλοφορία του 2021, την οποία την έχω παρουσιάσει σε ένα μεμονωμένο βίντεο που έχω κάνει, σαν νέα κυκλοφορία πέρυσι προφανώς. Εδώ πέρα λοιπόν και αυτή μια απλή σύνθεση, 4 νότες, λεμόνι, ροζ πιπέρι, σανδαλόξυλο στη βάση και στη μέση βέτιβερ. Η γνώμη μου λοιπόν εδώ παραμένει η ίδια. Είναι ένα άρωμα το οποίο νομίζω ότι κινείται αρωματικά σε αυτή τη γειτονιά του Sauvage. Του υπολείπεται το Ambroxan, δεν το έχει και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αυτό το punch που έχει το Sauvage, το De Toilette, γιατί σε εκείνο αναφέρομαι. Δεν έχει τόσο πικάντικα στοιχεία από την άλλη, γιατί δεν έχει τόσο πολλά πιπέρια. Έχει όμως ένα vetiver, το οποίο θεωρώ ότι πραγματικά είναι μια εκλεκτή νότα στα ανδρικά αρώματα, που συνδυάζεται πανέμορφα όμως με το σανδαλόξυλο της βάσης. Θα επιμείνω σε αυτό που είχα πει, νομίζω το είχα πει στο βίντεο που είχα κάνει τότε, ότι αν σκέφτεστε για το καλοκαίρι και σας αρέσει το Sauvage, μην φορέσετε το Sauvage. Είναι πολύ δυνατό το Ambroxan, είναι αποπνικτικό για την πολύ ζέστη. Έχει πάρα πολλά πιπέρια μέσα, το οποίο το κάνουν πάρα πολύ πικάντικο. Θεωρώ ότι είναι για όλες τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου και λιγότερο για το καλοκαίρι. Αν σας αρέσει εκείνο το άρωμα και ψάχνετε κάτι το οποίο θα είναι πιο αναλαφρό και θα έχει αυτό το vibe, αυτή την αίσθηση, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ καλή, είναι solid πρόταση και στα λεφτά προφανώς πολύ οικονομικότερο. Parfum λοιπόν, Davidoff, Cool Water. Και τώρα θα σας δείξω Cool Water Aquaman, όπως λέει ένας φίλος, Aquaman. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άρωμα αξίζει να αναφερθεί ότι είναι μια κυκλοφορία του 2020, η οποία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά η Davidoff επέλεξε να το επανεκδώσει, το συγκεκριμένο άρωμα, με άλλη ονομασία. Δηλαδή, ακριβώς οι ίδιες νότες υπάρχουν σε έκδοση του 2021 που ονομάζεται Street Fighter και έχει ένα άλλο σήμα αντί για το Aquaman εδώ πέρα. Εδώ πέρα παραμένουμε λοιπόν σε αυτή την προσέγγιση, μάλλον η Davidoff παραμένει σε αυτή την προσέγγιση που έχει με μια λιτή αρωματική πυραμίδα και εδώ λοιπόν τρεις νότες. Ξεκινάει με μανταρίνι που είδαμε ότι είχε και το προηγούμενο που είδαμε νωρίτερα, το Intense, αλλά εδώ πέρα πάει στη μέση σε ένα πιπέρι και μόνο και καταλήγει λοιπόν σε μια βάση που έχει ξύλο γουάικ. Όλο λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα, μάλλον όλοι αυτοί, αυτό ο συνδυασμός, μάλλον όχι όλος, αυτές οι τρεις νότες τέλος πάντων, συνδυάζονται μεταξύ τους και κάνουν το εξής αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχεις ένα σαπούνι, το οποίο είναι κάπως πικάντικο, έχει κάτι το υδάτινο, δεν ξέρω αν είναι αμυγός λοιπόν από το μανταρίνι, αυτό το υδάτινο στοιχείο που φέρνει, έχει αυτό το γλυκό και το ξινό που έχει και το intense, αλλά μόνο εκεί μοιάζουν. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο είναι το Cool Water που απέχει περισσότερο από οποιοδήποτε version Cool Water άλλη σε σχέση με το αρχικό. Παίρνει ένα τελείως διαφορετικό twist το άρωμα. Είναι ένα άρωμα όμως που πραγματικά αξίζει κάποιος να το μυρίσει, γιατί είναι κάτι διαφορετικό στο line-up. Δηλαδή δεν κυνηγάνε φαντάσματα, δεν είναι αυτό που κάνανε σε όλα τα υπόλοιπα αρώματα που προσπαθούν να πιάσουν λίγο από τη δόξα του αρχικού. Εδώ πέρα πάει κάπου διαφορετικά το πράγμα. Διαφοροποιείται με μια απλή σύνθεση που δεν κουράζει καθόλου στη μύτη. Ένα άρωμα που ενώ έχει πιπέρι είναι ανάλαφρο, γιατί δεν έχει κάποια πολύ δυνατή βάση, ούτε έχει στοιχεία να του δίνουν πολύ ένταση, πολύ punch. Παρ' όλα αυτά, στο δικό μου το δέρμα βγάζει 5 με 6 ώρες και είναι μια πρόταση που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, αν πάτε να μυρίσετε όλα τα υπόλοιπα, μυρίστε και το Aquaman. Αξίζει να το μυρίσει κάποιος.
Με βάση τα γούστα που έχει ο καθένας, ίσως κάποιοι, μάλλον σίγουρα κάποιοι, θα βρουν το επόμενο τους άρωμα σε αυτό εδώ. Με την έννοια το επόμενο άρωμα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα Dumbridge καλοκαιρινό. Ένα πολύ ωραίο όμως άρωμα για Dumbridge καλοκαιρινό. Aquaman, David of Coolwater. Και περνάω λοιπόν στο επόμενο, Wave Coolwater. Εδώ έχω 200 ml και υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος που έχω 200 ml, γιατί όταν εγώ το αγόρασα αυτό το άρωμα, η διαφορά των 200 ml με τα 100 ml από άποψη τιμής ήταν 1 ευρώ. Προφανώς λοιπόν επέλεξα για 1 ευρώ παραπάνω να πάρω 100 ml περισσότερο προϊόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει τον κόπο και απλά έτυχε με αυτό το ευρώ που σας είπα την ιστορία. Είναι ένα άρωμα που πραγματικά αξίζει. Εδώ πέρα πάνω σε αυτή τη σύνθεση έχουν ασχοληθεί τρεις αρωματοποιοί. Ένας εξ αυτών, Φρανσίσκου Τζιάν, οπότε για πολλούς αποκτά ίσως και περισσότερο ενδιαφέρον. Απλά hold your horses, γιατί είναι ένα άρωμα το οποίο έχει φτιαχτεί για την Davidoff και τη σειρά Cool Water, οπότε μην περιμένετε να βρείτε το επίπεδο αρωματικά που έχουν τα αρώματα του Φρανσίς στα δικά του αρώματα. Παρ' όλα αυτά όμως έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά εδώ πέρα. Εδώ πέρα πραγματικά νιώθω ότι πήγανε να πάρουν από αυτή την άβρα που έχει το αρχικό λοιπόν το Cool Water, αλλά να κάνουν μια δική τους αρωματική πρόταση και θεωρώ ότι τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο άρωμα. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το άρωμα με grapefruit, ιουνίπερο και πιπέρι και κάνει ένα συνδυασμό ο οποίος είναι σαν να κάπως να μυρίζεις μέντα με grapefruit μαζί, κάπως έτσι φανταστείτε το ειλικρινά. Και αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν κάποιες υδάτινες νότες που είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή έχει κάτι το υδάτινο. Δεν θυμάμαι αν αναφέρεται λοιπόν σε αρωματική πυραμίδα. Αν δεν αναφέρεται, σίγουρα υπάρχει ένα κόρντο με υδάτινες νότες από κάτω. Γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο που να προκύπτει από εκεί αυτό το υδάτινο vibe που βγάζει το άρωμα. Και από εκεί νομίζω ορμούμενοι κατάληξαν και στον τίτλο Wave. Είναι λοιπόν ένα άρωμα που καταλήγει σε μια πολύ απλή αλλά πολύ ωραία βάση που έχει απλά δύο νότες. Συνδυάζει ένα πολύ ωραίο πατσουλί, καθαρό πατσουλί όμως, μαζί με σανδαλόξυλο. Το σανδαλόξυλο αυτό έχει την ιδιαιτερότητα, το έχουν συνδυάσει έτσι, που έχει και κάτι γλυκό μέσα του. Όχι πολύ έντονα γλυκό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί στο Fragrantica που δικαίως λοιπόν αναφέρουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες με το Mont Blanc, το Legend, το Spirit, αυτό το λευκό για όσους δεν το γνωρίζουν, αλλά και με το Invictus από Paco Rabanne, το Aqua. Και με τα υπόλοιπα Invictus, λόγω αυτού του sweet bubblegum που λέμε vibe, θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θα μπορούσε να μπει σε αυτή την κατηγορία αρωμάτων, ναι, αλλά χωρίς να πω ότι αντιγράφει κάποιο από όλα αυτά τα αρώματα ή ότι εμπνεύστηκε. Νομίζω ότι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι εδώ πήρανε το αρχικό και απλά το πήγανε σε αυτή την λίγο διαφορετική κατεύθυνση όπου βάλανε και κάποια γλυκά elements μέσα και το κάνανε και λίγο πιο πικάντικο. Αυτό θα έλεγα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Όπως είπα και πάλι, Φρανσίσκου Τζιάν εδώ πέρα, ένας των τριών αρωματοποιών, αξίζει τον κόπο να το μυρίσει κανείς. Για τα λεφτά του, μια solid πρόταση πραγματικά, για το καλοκαίρι, πολύ ωραία. Εγώ έχω τα 200 ml και σίγουρα, όπως διάβασε σε ένα σχόλιο, θα ροκάρω με τα 200 ml φέτος. Πολύ ωραίο άρωμα. Wave λοιπόν, David of Coolwater. Και άφησα για το τέλος, για μένα τον βασιλιά, τον David of το Coolwater, το κλασικό. Το σκέφτηκα πολύ και σκέφτηκα αρχικά να μην το δείξω, γιατί νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν τα βίντεο που έχω κάνει θα έχουν δει, πρέπει να το έχω δείξει αρκετές φορές. Αλλά από την άλλη, αυτό που σκέφτηκα και δεν μπορούσα να το δείξω είναι ότι ήμουν σίγουρος ότι θα το μετανιώσω αν δεν το δείξω. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο άρωμα οι παλαιότεροι το γνωρίζουν και αυτοί που συλλέγουν αρώματα κάπου έχουν καταχωνιασμένο ή αν δεν το έχουν και σε κάποιο εμφανές σημείο ένα Cool Water Original Gangster. Τώρα λοιπόν για τους νέους να πω ότι είναι ένα άρωμα του 1988, Pierre Bourdon, ένας θρύλος, δεν ξέρω γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ονομάζεται, δηλαδή δεν έχει τον τίτλο του Master Perfumer, δεν ξέρω πώς έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα ή ποια ακριβώς είναι τα κριτήρια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποκαλύφθηκε λοιπόν από το βιβλίο Oppenheim που κυκλοφόρησε πριν από καιρό ότι ήταν πραγματικά ο Ghost Perfumer σε πολλά από τα αρώματα Creed και προς τιμή του λοιπόν έχει αλλάξει λοιπόν στο Fragrantica σε πάρα πολλά αρώματα το Fragrantica τους αρωματοποιούς και δίπλα λοιπόν στον Olivier Creed έχει προσθέσει δικαίως και ορθώς το όνομα λοιπόν του Pierre Bourdon. Κάποια λοιπόν από αυτά τα αρώματα είναι Original Chantal, Millesim Imperial, Green Iris Tweed και Silver Mountain Water, τα οποία τα έχει δημιουργήσει ο Pierre Bourdon, πολύ απλά. Αυτό λοιπόν αποκαλύφθηκε. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει καταπληκτικά αρώματα. Βέβαια, προφανώς σε όλους τους αρωματοποιούς θα βρεις αρώματα που μπορεί να μην σου αρέσουν πολύ, αλλά ένα εξ αυτών των αρωμάτων είναι αυτό εδώ το άρωμα. Αυτό το άρωμα λοιπόν είναι ένα άρωμα το οποίο είναι φρέσκο,
Είναι υδάτινο, είναι πανέμορφο, είναι ότι μπορείς να ζητήσεις από ένα μπλε άρωμα. Είναι ένα Damrits. Μου φαίνεται, το έχω πει και σε άλλο βίντεο, ότι σαν υποθετικό σενάριο που βρισκόμουν διακοπές και θεωρητικά, γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό, να ξεχάσω να πάρω αρώματα μαζί μου, είναι από τα πρώτα μου μελήματα. Αλλά αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, το πρώτο πράγμα που θα έπαιρνα είναι ένα Davidoff of Cool Water. Ναι, στα λεφτά του νομίζω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο και με τους παλαιότερους, ναι, αναγνωρίζω λοιπόν ότι έχουν γίνει αρκετά reformulations, έχει γίνει λίγο πιο συνθετικό το άρωμα, δεν έχει την έγκλη που είχε το Davidoff, το Cool Water, το παλαιότερο, το οποίο μπορούσες να πεις ότι ξεκάθαρα είναι ο αδερφός του Greenery Tweed. Εδώ πέρα λοιπόν είναι λίγο αλλοιωμένο αυτό το DNA, αν το θέλετε. Παρόλα αυτά, είναι ένα άρωμα το οποίο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά για να κάνω λοιπόν και να το κλείσω εδώ πέρα με το Cool Water, το βασιλιά για μένα, ακόμα και τις ανασυνθέσεις να λάβουμε υπόψη μας, για μένα παραμένει η πιο solid πρόταση σε Cool Water άρωμα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να το συγκρίνω με άλλα αρώματα. Θεωρώ ότι είναι ο μπαμπάς των μπλε αρωμάτων το συγκεκριμένο, το κλασικό, το Cool Water, και ακόμα και με reformulations είναι μια πάρα πολύ και solid πρόταση. Ειλικρινά αξίζει τον κόπο για κάποιον που δεν το γνωρίζει να το δοκιμάσει για να δει αν του κάνει το συγκεκριμένο άρωμα, και για κάποιον παλαιότερο, αν το έχει ξεχάσει, να πάει να προμηθευτεί ένα Cool Water. Είναι πολύ ωραίο άρωμα. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε ήδη στη συλλογή σας Cool Water αρώματα. Εγώ να μην ξεχάσω να πω ότι το συγκεκριμένο, το Original Gangster, είναι scent of the day για μένα. Το έχω ψεκάσει, έχω ψεκαστεί και υπερβολικά, νομίζω το παράκανα από τον ενθουσιασμό μου. Αυτά από μένα. Θα χαρώ και πάλι να ανταλλάξουμε σχόλια όπως κάνουμε πάντα κάτω από το βίντεο αυτό και να ακούσω την άποψή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.